Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Τρίτεκνων Οικογενειών Βόλου ή Αργό. Σήμερα πραγματοποιήσαμε τη γενική μας συνέλευση, την εκλογιστική γενική συνέλευση. Εγκρίθηκε ο απολογισμός, ο διοικητικός, ο οικονομικός και ενημερώσαμε τα μέλη μας πάνω στα ζητήματα που μας αφορούν. Εμείς ως Τρίτεκνοι περιμένουμε την υλοποίηση υποσχέσεων από την πολιτεία για πλήρη εξομοίωση με τους πολίτεκνους. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να στηθεί και σε επίπεδο κοινωνίας και να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρέπει κάποτε η πολιτεία να αντιληφθεί τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τρίτεκνη οικογένεια, να προβληματιστούν από την υπογεννητικότητα. Ιδρύσει το Σύλλογο και προσπαθούμε, αυτό που προσπαθούμε, το βασικότερο από όλα είναι να μπορέσουμε μέσω της Ομοσπονδίας να ενταχθούμε και εμείς στην κατηγορία των πολυτέκνων, κάτι που φαντάζει δύσκολο, αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια. Δεδομένου ότι έχει από το 1978 που έχει αλλάξει ο νόμος περί των πολυτέκνων. Παράλληλα με τα θέματα που απασχολούν τους τρίτεκνους, τα θέματα συμπεριλαμβανόταν και η εκλογή των μελών που θα εκπροσωπούν το Σύλλογο στην νεοειδρυθήσα Ομοσπονδία Τριτέκνων Ελλάδος, της οποίας το πρώτο συνέδριο έχει οριστεί για τις 24 Απριλίου. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε κατά 2 μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο εξαιτίας των αρχαιρεσιών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.